Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μια εκπομπή Παίξε Μπάλα εδώ στο Alpha Sports TV. Είμαι ο Ανδρέας Χριστοδούλου και θα είμαι μαζί με όλη την ποδοσφαιρική επικαιρότητα τόσο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Είναι η εκπομπή μας σήμερα εκτάκτως Τετάρτη 1η Μαρτίου, καθώς τη Δευτέρα δεν είχαμε εκπομπή, έτσι θα δούμε λίγο τι είχαμε το Σαββατοκυριακό αλλά και το πρόγραμμα του επόμενου Σαββατοκυριακού. Όπως θα το αναλύσουμε και καλύτερα στην επόμενη μας εκπομπή την Παρασκευή. Θα κάνουμε αρχή λοιπόν με το τι είχαμε το Σαββατοκύριακο στην αλφακατηγορία. 7 αποτελέσματα τα οποία έφεραν κάποιες διαφοροποιήσεις στο βαθμολογικό πίνακα. Ξεκαθάρισαν την πρώτη εξάδα όσο και την δεύτερη. Ξεκαθάρισαν ποιες δύο ομάδες θα υποβαθμιστούν απευθείας στην β' κατηγορία. Αυτές θα είναι η ΑΕΣ Γαγκίου και η Αναγέννηση Τερίνιας. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο Αναγέννηση Τερίνιας ΑΕΣ Γαγκίου 0-0. Οι δύο ομάδες έμεινα στο στούρο 0-0, έτσι η Αναγέννηση Τερίνιας αποχαιρετά μάλλον την κατηγορία και χωρίς νίκη. Ήταν το τελευταίο της χαρτί για να πάρει κάποια νίκη στο φετινό μαραθώνιο. Η ΑΕΣ Γαγκίου αποχαιρετά την κατηγορία με τους 11 βαθμούς που έχει μαζέψει. Ομόνια Λευκόσιας ΑΕΛ Λεμεσού στο έναν από τα δύο ντέρμπι που είχαμε την αγωνιστική. 4-1 για την ομάδα της Ομόνια Λευκόσιας. Ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για τους πράσινους. Η ομάδα του Ιωαγγίμ μετά την απόλυση του γύρου Τζον Κάρβερ έδειξε άλλο πρόσωπο. Ήταν η ομάδα που ήθελε περισσότερο τους 3 βαθμούς των αγωνιστικών χώρων. Προηγήθηκε με 4-0. Η ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου, η οποία πλέον βρίσκεται βαθμών, κατάφερε μόνο να μειώσει σε 4-1. Έτσι λοιπόν η Αλεμεσού μετά από δύο συνεχόμενες επισκέψεις στη Λευκοσία κατάφερε να δεχτεί σχεδόν όσα τέρμα να δεχτεί σε ολόκληρο τον Μαραθώνιο, καθώς 4 από την Ομόνια και 3 από τον ΑΠΟΕΛ, 7 γκολ, είχε μέχρι στιγμής 12 παθητικών. Έτσι το καλό πρόσωπο που έβγαζε στην άμυνα η ομάδα της Λεμεσού το έχασε σε αυτούς τους δύο αγώνες. Ενώ τρίτος αγώνας το Σάββατο το απόγευμα ήταν δόξα κατοκόπιας Άρης Λεμεσού, οι δύο ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους έχουν ως μοναδικό τους στόχο τώρα για να αποφύγει του υποβιασμού. Η δόξα κατοκόπιας κατάφερε να πετύχει τη πολύ σπουδαία νίκη με 3-1 επί του Άρη Λεμεσού και να μειώσει τη διαφορά, τη μεταξύ τους διαφορά. Πλέον μειώνουν και τη διαφορά τους από την Καρκιόζησα, η οποία μπαίνει και αυτή στον κόλπο της τρίτης ομάδας που θα ακολουθήσει τις άλλες δύο στην β' κατηγορία. Κυριακή τώρα, 26 Φεβρουαρίου, είχαμε το Ερμή Σαράδη ΠΑΕΚ Λάρνακας 2-3, με την ομάδα της Λάρνακας να προηγείται με 0-3. Όμως ο Ερμής να προσπαθεί να κάνει το δικό του comeback, να μειώνει σε 1-3, να δέχεται κόκκινη κάρτα η ΑΕΚ Λάρνακας και να πιέζει ο Ερμής Σαράδη που έτσι ώστε να κάνει το 2-3. Όμως δεν καταφέρει κάτι καλύτερο από το να κερδίσει απλά τις εντυπώσεις. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ Λάρνακας επέστρεψε στις επιτυχίες, μείωσε τη διαφορά της από τον ΑΠΟΕΛ που θα δούμε τι έκανε πιο μετά. Στο δεύτερο αγώνα της Κυριακής, Εθνικός Άχνας Νέα Σαλαμίνα, ο χώρος του και αυτές έμειναν στο στήρο 0-0. Δύο παιχνίδια είχαμε αυτή την αγωνιστική που δεν είχαν καθόλου ενδιαφέρον, έμειναν και τα δύο στο 0-0. Τελευταίος αγώνας για την Κυριακή το απόγευμα, Καρμίωσης Απόλλων με 2-1 ανόρθωση αμοχώς του, 1-4 για την ομάδα της αμοχώς του, η οποία μετρά 7 συνεχόμενες νίκες πλέον σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Η ομάδα της αμοχώς του που φαίνεται ότι με τον Ρόνι Λέβη στον πάγκο της βρίσκει τα πατήματά της, με τις προσθήκες που έγιναν τον Ιανουάριο δείχνει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο και μετά από την πολύ σπουδαία νίκη που είχε στο κύπελλο 1-3 επί της ΑΕΚ Λάρνακα στο ΑΕΚ Αρένα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί και στην εξάδα με αξιοπρέπεια. Η ανόρθωση άμοχος του που προηγήθηκε με 0-3, η Καρμίωση θα μείωσε σε 1-3, είχε και την ευκαιρία να μείωσει ακόμα περισσότερο σε 2-3, όμως το πέναλτι του Βατή σταμάτησε στο δοκάρι και η ανόρθωση στην τελευταία φάση του παιχνιδιού έγραψε το τελικό 1-4. Δευτέρα τώρα 27 Φεβρουαρίου και ημέρα καθαρά Δευτέρα που ήταν ο λόγος που δεν είχαμε εκπομπή. Απόλλωνας Λεμεσού από Λευκοσία σε ένα πολύ σπουδαίο ντέρπι. Ο Απόλλωνας Λεμεσού κατάφερε να κερδίσει με 2-0 τους περσινούς πρωταθλητές, να μειώσει στους 3 βαθμούς από τον πρώτο πόρο από ΕΛ και έτσι πλέον να δίνει πολύ όμορφο νόημα στο φετινό μαραθώνιο, καθώς θα μπούμε σιγά σιγά στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου μέρους και να μπαίνουμε σιγά σιγά στα play-off. Έτσι λοιπόν ο Απόλλωνας Λεμεσού που το ήθελε περισσότερο, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, κυριάρχησε επί του ΑΠΟΕΛ. Έκανε το 1-0 με τον Μάγκλητσα στις τελευταίες φάσεις του ημιχρόνου. Το 2-0 πέτυχε στην τελευταία ακριβώς φάση του αγώνα και όταν πλέον το ΑΠΟΕΛ είχε ανοιχτεί και είχε βγει μπροστά για να πετύχει και αυτό με τη σειρά του κάποιο γκολ και την ισοφάριση. Έτσι λοιπόν ο ΑΠΟΕΛ Λεμεσού σε έναν πολύ όμορφο αγώνα, σκληρόν αγώνα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, με πολύ σκληρά μαρκαρίσματα και πολλές φορές για τη διαιτησία και από τις δύο ομάδες. Η επικράτηση της ομάδας του ΑΠΟΕΛ με 2-0. Αυτά ήταν τα της 25ης αγωνιστικής. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου που μας έρχεται, που είναι και όπως αναφέραμε η τελευταία αγωνιστική
για το φετινό πρώτο γύρο του δικού μας μαραθωνίου. Λοιπόν, Σάββατο 4 Μαρτίου έχουμε ΑΕΣ Ζαγκαγιού το 600 κοπιάς. Από ΕΛ Λευκοσίας, Ομόνια Λευκοσίας, το ΕΛ Κλάσικο για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ένα πολύ σπουδαίο ντέρπι στο Βάσιμπι στις 5 η ώρα. Νέα Σαλαμίνα καλημέρα στις Απολεμενδιών. Και Άρης Λεμεσού Εθνικός Άχνας ολοκληρώνουν το πρόγραμμα του Σαββάτου. Ενώ την Κυριακή 5 Μαρτίου έχουμε επίσης το πολύ μεγάλο ντέρπι στο Αντρής Παδόπουλος, Ανόρθωση Αμοχός του Απολλώνας Λεμεσού. ΑΕΛ Λεμεσού Ερμής Αραδίππου στις 5 η ώρα. Ενώ το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής, με συγχωρείτε, κλείνει με το ΑΕΚ Λάρνακας Αναγέννηση Δερίνιας. Στους 5 αγώνες είναι μονοπλήρο το ενδιαφέρον. Ενώ στα δύο ντέρπι που όπως προαναφέραμε υπάρχει μεγάλη αναμονή για το αποτέλεσμα των δύο παιχνιδιών. Αυτά όσον αφορά του προγράμματος της 26ης αγωνιστικής. Στην βαθμολογία όπως προαναφέραμε προλάβει το ΑΠΟΕΛ με τους 59 βαθμούς και μόνο δύο ήττες και οι δύο στο τσίρο στάδιο από την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα. Απόλλωνας Λεμεσού στη δεύτερη θέση στους 56 βαθμούς, ΑΕΚ Λάρνακας στους 55, ΑΕΛ Λεμεσού πλέον έχει μείνει στους 51 και όπως προαναφέραμε οι τριβές και οι συγκρούσεις πλέον στην ΑΕΛ όσον αφορά το όνομα του Παππού Χριστοδουλού αυξάνονται. Ομόνια Λευκοσίας έχει ανέβει στους 50 και βλέπουμε ότι έχουμε 5 ομάδες σε διαφορά 9 βαθμών για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ανόρθωση Αμοχώς του ολοκληρώνει την πρώτη εξάδα που θα έχουμε το μίνι πρωτάθλημα των πρώτων 6 ομάδων. Είναι στους 38 βαθμούς, αρκετά πίσω από τις συνεδρικτριές της. Ενώ τη δεύτερη εξάδα ολοκληρώνουν, θα διαγωνιστούν για τη μία θέση που οδηγεί στην πίτα κατηγορία ο Ερμής Αραδίππου στους 32 βαθμούς, Νέα Σαλαμίνα στους 31, Καρύμιος Απολεμιδιών, συγγνώμη, ο Θρικός Άχνας στους 30, Καρύμιος Απολεμιδιών στους 24, Άρης Λεμεσού στους 21, Δόξα Κατοκοπιάς στους 17, ΑΕΣ Ζαγκαγιού στους 11 και η Αναγέννηση Δερίνιας, η μόνη ομάδα όπως προαναφέραμε χωρίς νίκη στους 7 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά τα της Α κατηγορίας. Πάμε να δούμε τι είχαμε και στην Β κατηγορία για την 22η αγωνιστική. Είχαμε το Θόλιο Λακατάμιας ασύλληψης 1-2 την Παρασκευή το βράδυ. Αγία Νάπα ενός Ινέου Παρεκκλησίας 8-1 με το πολύ μεγάλο σκορ. Το 8-1 η Αγία Νάπα συνέτριψε την Ένωση Νέων Παρεκκλησιάς. Ενάθπολης Χρυσοχούς Πάφος FC 0-3. Ακρίτας Κλώρακας Ένωση Νέων Παραλίμνιου 0-0. Αλκίωρο Κλίνης Ολυμπιακός Λευκοσίας 0-2. Το τέρπι στον Ολυμπιακό Λευκοσίας και πλέον είναι το πολύ μεγάλο φαβορή για να πάρει την τρίτη θέση, η οποία οδηγεί και αυτή στην άδοση στην Α κατηγορία. Για να δω τον οποίο έχουν σχεδόν εξασφαλίσει, έχει εξασφαλίσει σίγουρα η Αλκίωρο Κλίνης και το Σάββατο Κυριακό είναι έτοιμη να την εξασφαλίσει και η Πάφος FC. ΠΑΕ και 9, Ομόνια Ραδίππου 1-0 και το Κυριακή 26 Φεβρουαρίου είχαμε το Εθνικό Σάσια στο Θέλος Αθηνού 2-6. Είδαμε μεγάλα αποτελέσματα αυτή την αγωνιστική. Πάμε τώρα με και την 23η, 4 στροφές πριν το τέλος και της Β κατηγορίας. Θόλια Κατάμιας Αγία Νάπα την Παρασκευή στις 7 η ώρα. Ασύλληψης ΠΑΕ και 9, Ομόνια Ραδίππου Εθνικό Σάσια σε έναν τερπι τείχος αύριο και για τις δύο ομάδες. Ο Θέλος Αθηνού Αλκίωρο Κλίνης επίσης πολύ ενδιαφέρον αγώνα. Ολυμπιακός Λευκοσίας Ακρίτας Χλώρακας που μένει και ο Ολυμπιακός Λευκοσίας κάνει ακόμα ένα τεράστιο βήμα για την άνοδο του στην αυτοκατηγορία. Ένωση Νέων Παραλυμνίου Ενάχπολης Χρυσοχούς και αυτό το Σάββατο στις 3.30 η ώρα. Ενώ το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή 5 Μαρτίου με το Πάφος FC Ένωση Νέων Παρεκκλησίας που με νίκη η ομάδα της Πάφου εξασφαλίζει την άνοδο της και αυτή στην αυτοκατηγορία. Φυσικά η Αλκίωρο Κλίνης πολύ δύσκολα θα χάσει και το πρωτάθλημα καθώς όπως σας είπαμε στη βαθμολογία, έχει αυξήσει κατά πολύ τη διαφορά της από τους διοικητές. Καθώς βρίσκεται πλέον στους 56 βαθμούς, στους 50 η Πάφος FC. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας είναι τρίτος στους 44 βαθμούς, ενώ τον ακολουθεί και τον κυνηγάνε ο Θέλος Αθηένου στους 39, η Αγία Νάπα επίσης στους 39, ενώ πιο πίσω έχει μείνει η Ένωση Νέων Παραλυμνίου στους 37 βαθμούς. 7η θέση για το Θέλα Κατάνια στους 29, Ασύλληψης στους 28, Πάκρινια στους 23. Ενώ όπως θα δούμε 5 ομάδες από την 10η θέση και κάτω είναι σε διαφορά 3 βαθμών και κυνηγάνε να γλιτώσουν τις 3 θέσεις που οδηγούν στην γάμα κατηγορία. Ακρίδας Κλώρακα λοιπόν στους 18, Ομόνια Ραδίππου στους 17, όσους και η Ναύπολης Χρυσοχούς επίσης στους 17, Εθνικός Άσια στους 15, όσους και η Παρεκκλησιά επίσης στους 15. Όπως προαναφέραμε βλέπουμε τη μάχη για την άλλωση αλφα κατηγορία να κορυφώνεται, όπως επίσης και η μάχη για την ποιες ομάδες θα σωθούν και θα κρατηθούν στην Β κατηγορία. Αυτά όσον αφορά και τα της Β κατηγορίας.
Πάμε να δούμε κάποια σημαντικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα το βράδυ από την Ευρώπη, καθώς έχουμε πρωτάθλημα στην Ισπανία. Στη La Liga λοιπόν έχουμε στις 8.30 ώρα Μπαρσελόνα Sporting Gijón, στις 10.30 Θέλτα Βίγκο Ισπανιόλ, επίσης στις 10.30 Real Madrid Las Palmas. Έχουμε κυπέλλο στη Γερμανία όπου το Αμβουργό υποδέχεται την Gladbach και Bayer Μονάχου σε πολύ ενδιαφέρον αγώνα τη Schalke Μονάχου. Τη Schalke με συγχωρείτε. Χθες είχαμε Real Sociedad Bar 2-2, Málaga Betis 1-2, Βαλένθια Λεκανίες 1-0. Ενώ είχαμε και τον πρώτο αγώνα για το κύπελλο, για τους τέσσερις του κυπέλλου της Ιταλίας, όπου η Juventus κατάφερε να κερδίσει με 3-1 την Νάπολη. Η Νάπολη που είχε προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο του Καγιεχών, όμως η Juventus επέστρεψε με 2 γκολ του Ντιμπάλα και έναν του Χιγκουαΐν, κάνοντας το 3-1 και δίνοντας το σαφέστατο προβάδισμα για να βρεθεί αυτή στον τελικό του Coppa Italia. Σήμερα το Lazio Roma είναι αυτό που δεσπόζει του προγράμματος στην Ιταλία, καθώς οι δύο ομάδες της αιώνιας πόλης συγκρούνται μεταξύ τους για μια θέση στον τελικό, όπου θα βρουν μπροστά τους μία εκ των Juventus ή Napoli. Αυτά ήταν όλα και τόσο από το Κυπριακό ποδόσφαιρο όσο και από όλη την Ευρώπη. Θα είμαστε ξανά μαζί λοιπόν την Παρασκευή για να δούμε καλύτερα το pre-game των αγώνων της Α και Β κατηγορίας. Να σας ευχηθούμε εμείς καλό υπόλοιπο και όπως προαναφέραμε θα είμαστε ξανά μαζί την Παρασκευή. Γεια σας!